ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης εκλέγηκε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Νίκος Αναστασιάδης, που εξασφάλισε μια δεύτερη θητεία στον προεδρικό θόκο της Κύπρου, κερδίζοντας το Σταύρο Μαλά με 56%. Δεν υπάρχουν, και θέλω να το τονίσω, ιδεολογικά χρώματα. Ό,τι κι αν ελέγχθη στην προεκλογική περίοδο, απόψε διαγράφονται από μένα. Αυτό που έχει σημασία είναι από αύριο πώς εργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Όσοι στήριξαν τον πρόεδρο προσδοκούν ένα καλύτερο μέλλον. Εμπνέει μια εμπιστοσύνη στους επενδυτές και γενικά στα, όπως πάντα πράγματα, όπως ξεκίνησε, ήταν άσχημα στην αρχή πριν 5 χρόνια, όμως τώρα πάμε σε καλό δρόμο, έτσι δεν θα κάνουμε οποιασδήποτε άλλες αλλαγές. Εφόσον έχει περάσει τα πιο δύσκολα 5 χρόνια, πιστεύω από εδώ και στο εξής ότι η επόμενη πενταετία θα είναι η, κατά την άποψή μου, πιο εύκολη να εφαρμόσει όσα αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έχει ανακηρύξει ό,τι θα κάνει για τον κόσμο, για τους φτωχούς, για τις συντάξεις. Η απεσταλμένη του Euronews στη Λευκοσία, Έφη Κουτσοκώστα, μεταδίδει. Στη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Νίκος Αναστασιάδης είχε ως στόχο να βγάλει τη χώρα του από τη βαθιά οικονομική κρίση. Σήμερα κερδίζει για δεύτερη φορά τον ίδιο αντίπαλο, ωστόσο την επόμενη μέρα θα έχει να αντιμετωπίσει τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα, αλλά και την πρόκληση της επανέναρξης των συνομιλιών για την επίλυση του μακροχρόνιου κυπριακού προβλήματος. Από τη Λευκοσία για το Euronews, Έφη Κουτσοκώστα.